Το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, αρκετοί ασχολήθηκαν με τη δύσκολη πορεία της υγείας του πρώην βουλευτή Θάνου Πλεύρη, γιου του αντισημίτη και ναζιστή Κωνσταντίνου Πλεύρη. Στο παρελθόν είχα δηλώσει πως δεν ξέρω κατά πόσο ο γιος έχει απαρνηθεί τις ιδέες και τον δρόμο του πατέρα του. Η πρόσφατη όμως περιπέτεια υγείας του, που τον έφτασε ως και το κατάφλι του θανάτου θα λέγαμε, αυτή η τελευταία σοβαρή δοκιμασία που πέρασε, δείχνει από ό,τι φαίνεται να έχει δυνατό αντίκτυπο επάνω στον ίδιο τον Θάνο τον Πλεύρη. Σε μία συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή που δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2016 στον Γιώργο Τερζή, ο ίδιος ο Θάνος ο Πλεύρης μιλάει για τομή στη ζωή του, για αναθεώρηση και μία νέα αξιολόγηση. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η υιοθέτηση του εθνικοσοσιαλισμού, δηλαδή του νεοναζισμού, του ναζισμού, ως ιδεολογίας δεν είναι το μόνο που τον χωρίζει από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, δηλαδή από τον πατέρα του, αλλά και εκ μέρους του άνεσης εγκλημάτων, δηλαδή του πατέρα του, εκ μέρους του άνεσης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το ολοκαύτωμα. Και με δικά του λόγια, όπως αναφέρεται, μία βασική κεντρική μου διαφωνία ήταν αυτή, σχετικά δηλαδή με τον πατέρα του. Υπό τον πρίσμα λοιπόν αυτών των τελευταίων δηλώσεων, φαίνεται πως αυτή η μεγάλη δοκιμασία ξύπνησε της υγείας του, ξύπνησε τον Θάνο Πλεύρη. Ώστε τώρα, σήμερα, χωρίς πια υποψίες, θα λέγαμε, αλλαγής εξαιτίας πολιτικής σκοπιμότητας, ο Θάνος ο Πλεύρης χαράζει και τραβάει μία ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτόν, από τη μία πλευρά, και στο νεοναζισμό και αντισημιτισμό του πατέρα του. Πάνω σε αυτό λοιπόν, από πλευράς μου ως πιστός, υπερήφανος Εβραίος και ως βιβλικός σιωνιστής, ως πατριώτης Ισραηλινός, αλλά και κάποιος ο οποίος έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα την οποία την πονάω, εύχομαι και προσεύχομαι επίσης για την πλήρη ανάρρωση του Θάνου του Πλεύρη, ώστε να γυρίσει απόλυτα γερός στην οικογένειά του, στην σύζυγό του, στα παιδιά του, αλλά και να γυρίσει επίσης και πίσω στην εθνική και πατριωτική ηγεσία του ελληνικού λαού, του ελληνοορθόδοξου λαού και έθνους της Ελλάδας, και να γυρίσει σε αυτή τη θέση για να αναλάβει ως ένα σημείο αυτός και άλλοι την ηγεσία μιας δυναμικής και μαχητικής λαϊκής δεξιάς, απαλλαγμένης όμως από το μικρόβιο του αντισημιτισμού, αντισιωνισμού και του ανθεληνικού εθνικοσοσιαλισμού, δηλαδή του ανθεληνικού ναζισμού, νεοναζισμού, που φοράει συχνά, πολλές φορές, τη μάσκα του δίθεν ελληνικού εθνικισμού ή πατριωτισμού. Εμείς λοιπόν, ως πιστοί ορθόδοξοι Εβραίοι και ως αληθινοί βιβλικοί πατριώτες σιωνιστές, θα σταθούμε στο πλευρό του Θάνου του Πλεύρη, αυτού και κάθε άλλου αγνού Έλληνα πατριώτη, ενάντια στη νέα τάξη διάβρωσης των εθνικών, θρησκευτικών και οικογενειακών αξιών που κάποιοι προωθούν, και εναντίον όλων αυτών λοιπόν που σπρώχνουν αυτές τις διεθνιστικές ατζέντες. Διότι εφόσον ο ίδιος ο Θεός μας, ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος από τη μια πλευρά ξέρει να εκδικείται τους εχθρούς του λαού του Ισραήλ, αυτούς που δεν γυρίζουν πίσω στον σωστό δρόμο, αλλά και αυτός ο οποίος ξέρει, ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, του Ιτσχάκ, του Ιακώβ, να αγκαλιάζει όλους όσους μετανοούν, όλους τους αμαρτωλούς, είτε είναι αυτοί είναι Εβραίοι, είτε αυτοί είναι μη Εβραίοι, ακόμα και εκείνος που ξέρει λοιπόν να αγκαλιάζει και τους αντισημίτες,
εάν αυτοί μετανοήσουν του αντισημιτισμού τους. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι έτοιμος να συγχωρέσει ακόμα και το χειρότερο, όπως είπαμε, αντισημίτη, είτε αυτός είναι νεοναζί, είτε αυτός είναι ισλαμιστής, είτε αυτός είναι φανατικός αντισημίτης χριστιανός, είτε αυτός είναι φανατικός αντισημίτης αντισιωνιστής από την αριστερά. Αυτός λοιπόν ο Θεός που είναι έτοιμος επίσης να δεχτεί την μετάνοια, την αληθινή δημόσια μετάνοια, ακόμα και από απογόνους του καταραμένου σπόρου του Αμαλέκ. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε στον Ιουδαϊσμό ότι απόγονοι, κάποιοι απόγονοι του Αμάν, του Αμαλικίτη, την ιστορία της Εστέρ του Πουρίν, μετανόησαν, ακόμα γίνανε οι ίδιοι Εβραίοι και δίδασκαν Εβραϊσμό τώρα, χρόνια αργότερα, στην εβραϊκή πόλη του Μπνέι Μπαράκ. Και αυτός λοιπόν ο Θεός είναι έτοιμος να τους δεχτεί, όπως επίσης αυτός ο Θεός είναι έτοιμος να δεχτεί απογόνους των ναζιστών εγκληματιών πολυγερμανών πολέμου, που μας έσφαξαν στο ολοκαύτωμα. Και κάποιοι συγγενείς τους είτε ασπάστηκαν τον Ιουδαϊσμό και γίνανε θρησκευόμενοι Εβραίοι ακόμα και ραβίνοι στην Ιερουσαλήμ. Κάποιοι ακόμα και δεν έχει σχέση να ασπαστούν τον Ιουδαϊσμό. Τουλάχιστον μετανόησαν για τα εγκλήματα που κάνανε οι πρόγονοί τους και δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους πρόγονους τους και με τα εγκλήματα των πρόγονών τους. Και αυτούς είναι έτοιμους ο Θεός να τους δεχτεί. Πόσο μάλλον όταν επίσης πρόσφατα στην Ουγγαρία ένας από τους αρχηγούς του νεοναζιστικού κόμματος της Ουγγαρίας, του Jobbik, του Jobbik, ανακάλυψε ότι είναι Εβραίος. Και όχι μόνο ανακάλυψε ότι είναι Εβραίος, γύρισε πίσω στον Ιουδαϊσμό, στη θρησκεία των πατέρων του και σήμερα είναι θρήσκος Εβραίος και μεταναστεύει τώρα αυτές τις ημέρες στη γη του Ισραήλ, στο κράτος του Ισραήλ. Λοιπόν, εφόσον ο Θεός είναι έτοιμος να δεχτεί κάθε αμαρτωλό, είτε είναι Εβραίος είτε είναι μη Εβραίος, και είναι έτοιμος να δεχτεί ακόμα και τους αμαρτωλούς, τους μη Εβραίους και τους αντισημίτες που μετανοούν και που μετανιώνουν για τον αντισημιτισμό τους, ποιοι είμαστε εμείς που να μην δεχτούμε αυτή την μετάλλαξη, αυτή την αναθεώρηση που αναφέρει, αυτή τη νέα ατομή που αναφέρει ο Θάνος ο Πλεύρης, που χαράζει ξεκάθαρα τη γραμμή μεταξύ αυτού και του νεοναζισμού και της ιδεολογίας του πατέρα του. Έτσι λοιπόν, σε σένα Θάνο Πλεύρη, σου ευχόμαστε και σου εύχομαι και προσεύχομαι για εσένα απόλυτα περαστικά, ρεφουά σλεμά, όπως λέμε στα εβραϊκά, να είσαι καλά. Και εδώ πέρα να καταλάβουν κάποιοι ότι μεταξύ μας, Εβραίοι και Έλληνες, Έλληνες και Εβραίοι γενικά, Ελληνοορθόδοξοι Έλληνες από μια πλευρά και Εβραίοι, ακόμα και ιδιαίτερα οι πιστοί Ορθόδοξοι Εβραίοι, ταλμουδιστές, οι σιωνιστές Εβραίοι, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Το αντίθετο, εντάξει, υπάρχουν φυσικά διαφορές θεολογικές επάνω στον χριστιανισμό και στον Ιουδαϊσμό, αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό και δεν ντρεπόμαστε για αυτές τις διαφορές, αλλά από την άλλη πλευρά, ως λαοί, ως μικροί λαοί οι οποίοι βασανιζόμαστε και οι οποίοι έχουμε από πάνω μας δυστυχώς τις διεθνιστικές ατζέντες που προσπαθούν να μας διαβρώσουν και εμάς εδώ στο Ισραήλ και τον ελληνικό λαό στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο κοινός εχθρός είναι ένας. Είναι ο διεθνισμός, είναι ο liberal αριστερισμός, είναι η προώθηση της νέας λεγόμενης τάξης πραγμάτων, είναι τα τσιράκια του Σόρος, πείτε, είναι όλο αυτό το πνεύμα που προσπαθεί να διαβρώσει ιδέες, αξίες, έθνη, πατρίδες, σύνορα, θρησκείες και οικογένειες. Και σε αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν μία γροθιά και να φέρουμε το νόμο του Θεού και το λόγο του Θεού σε αυτό τον κόσμο, γιατί ακόμα και αν διαφωνούμε θεολογικά, πολύ 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 περισσότερο σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ως άνθρωποι που έχουμε μια κοινή πίστη στον ένα και μοναδικό Θεό, ο καθένας βέβαια από τη δικιά του πλευρά, πολύ περισσότερο έχουμε κάποια κοινά σημεία πάνω σε αυτό από το πνεύμα της αθεΐας, της εγωιστικής αθεΐας που προσπαθεί να διαβρώσει τα πάντα. Γι' αυτό ως πατριώτες, προσπατριώτες, ας καταλάβουμε ότι κάποιοι θέλουν να μας έχουν χωρισμένους, είτε αυτοί είναι από την αριστερά είτε αυτοί είναι από τη δεξιά,
και κάποιοι θέλουν να έχουν να υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το μικρόβιο του αντισημιτισμού, εγώ θα λέω και πίσω και το μικρόβιο του ανθεληνισμού που να μας χωρίζει επίτηδες μεταξύ μας, είτε αντισημιτισμού είτε αντισιωνισμού, όπως θέλετε πείτε το, και γι' αυτό ήρθε η ώρα να καταλάβουμε ακριβώς πού ο καθένας στέκεται και εκεί που συμφωνούμε και εκεί που βαδίζουμε μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Με τη βοήθεια του Θεού, έτσι ώστε να αγιάσουμε το όνομά Του.